Κωνσταντινούπολη, όπου βρέθηκε για να προωθήσει την ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Η νεαρή τραγουδίστρια έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ επισκέφθηκε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και πήρε την ευχή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Γεια σας σε όλους! Είμαι η Καλομήρα και θέλω να σας πω, μην ανησυχείτε γιατί δεν οδηγάω το αεροπλάνο, και τώρα σε λίγο θα φτάσω και στη Κωνσταντινούπολη και ήθελα να σας τραγουδήσω λίγο επειδή είναι πρωί, να σας φτιάξω την ημέρα, εύχομαι. Οκ, πάμε μαζί. Και συγγνώμη αν κοιμάστε. Οκ. My secret combination, it's a mystery for you. Use your imagination, I'm not easy but I'm true. My secret combination, boy you have to try it hard. To win a destination in the center of my heart. Με μία ακόμα πτήση των Ολυμπιακών Αερογραμμών, η Καλομήρα φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη από το αεροδρόμιο είναι εμφανές το ενδιαφέρον των Τούρκων δημοσιογράφων για την ελληνική συμμετοχή. Τα αιτήματα για συνεντεύξεις δεν σταμάτησαν ούτε τις επόμενες ημέρες από τα τουρκικά μέσα. Κουριέτ, MTV, CNN Turk είναι μόνο μερικά από αυτά. Η ελληνική αποστολή δεν θα μπορούσε φυσικά να μην επισκεφθεί το φανάρι. Η Καλομήρα δέχτηκε γεμάτη συγκίνηση την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Θα σε καμαρώσουμε βέβαια στην τηλεόραση, όπως σε είδαμε πολλές φορές μέχρι τώρα, αλλά και στον τελικό διαγωνισμό. Να σε δούμε να βγαίνεις πρώτη. Οι ευχές μου θα είναι μαζί σου. Στη συνέχεια, η Καλομήρα παρακολούθησε την ακολουθία του ακάθιστου ύμνου που εψάλλησε κατανεκτική ατμόσφαιρα στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Καλομήρα, welcome. Hello, thank you for inviting me here. Hi to everybody in Turkey. Και συνέχεια παρόμοια. Συνεντεύξεις, συνεντεύξεις, συνεντεύξεις. Η Καλομήρα μάλιστα εμφανίστηκε και στο δημοφιλές Bea Show με καλεσμένο ίσως το διασημότερο τραγουδιστή της Τουρκίας, Ιμπραήμ Τάτλισες. Το Secret Combination φαίνεται πως κέρδισε και τους Τούρκους, ενώ ήδη τα στοιχήματα τη φέρνουν να περνά στον τελικό της 24ης Μαΐου, παρά τους δύσκολους αντιπάλους που έχει να αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.